Η Εμιλία απομακρύνει τον Αντώνη από την Κρήτη. Συγκλονιστικές οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια του Σασμού, με τον Αντώνη και τη Μαρίνα να φεύγουν από την Κρήτη. Η ζωή του ζευγαριού ανατρέπεται σε μια στιγμή και όλα καταραίουν. Όλα ξεκινούν όταν ο Αντώνης λαμβάνει ξαφνικά την είδηση ότι πρέπει να φύγει αμέσως από το Ρέθυμνο και να υπηρετήσει στην Αθήνα. Είναι σοκαρισμένος και δεν ξέρει πώς να αντιδράσει. Αμέσως ενημερώνει τη Μαρίνα, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τεράστιο δίλημα. Από τη μία δεν θέλει να αφήσει την κόρη της, ειδικά με όλα όσα συμβαίνουν με τον Σταύρο, αλλά από την άλλη δεν θέλει να χωρίσει και τον αγαπημένο της. Παρ' όλα αυτά, αποφασίζει να τον ακολουθήσει. Όπως θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της σειράς, ο Αντώνης και η Μαρίνα αρχίζουν να μαζεύουν τα πράγματά τους και να λύνουν τα θέματα που θα αφήσουν πίσω. Ο Αντώνης όμως, μέχρι την τελευταία στιγμή, δεν θα συνειδητοποιήσει πόσο θα του λείψει η Κρήτη και πόσο το νησί που έχει γίνει κομμάτι του. Θα αντιμετωπίσει πολλά εμπόδια, προσωπικά και επαγγελματικά, και θα πρέπει να βρει τρόπο να προσαρμοστεί στη νέα ζωή. Η Μαρίνα θα έχει επίσης αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις, τόσο με την κόρη της, όσο και με το νέο περιβάλλον. Πίσω από όλα αυτά, βέβαια, βρίσκεται η Εμιλία, η οποία ανησυχεί για τη ζωή του Αντώνη μετά τις απειλές και τις δολοφονικές ενέργειες του Ευθύμη. Η Εμιλία φοβάται ότι ο Φαρμάκης θα φτάσει μέχρι τα άκρα για να βγάλει από τη μέση το φραγκιαδάκι και έτσι κινεί τις ενέργειες για να φύγει το συντομότερο δυνατό ο Αντώνης από την Κρήτη. Αν μας βλέπετε πρώτη φορά, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ενημερώσεις μας. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο.